Το θαυμαστό βιβλίο της φύσης. Γεια και χαρά σας! Καλώς ήρθατε στο θαυμαστό βιβλίο της φύσης! Και τι δεν θα μάθουμε για τον κόσμο των ζώων! Αφού ο κύριος Αρκούδος σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου θα μας λέει και μια ιστορία! Πάμε, μην καθυστερείτε καθόλου! Όλα μαζί, μικρά μου! Μη χαθεί κανένα! Μας περιμένει μια πολύ γεμάτη μέρα! Έτοιμος! Πανέτοιμοι όλοι! Εμπρός, παπάκια! Πάμε! Με συγχωρείς! Μπορείς σήμερα να πει τη δική μας ιστορία. Πάντως οι ιστορίες του Αρκούδη είναι συναρπαστικές. Συναρπαστικές σαν κι εμάς. Μα πού είναι ο Αρκούδος, δεν τον βλέπω. Σίγουρα θα τρώει μέλι στο κεφάλαιο για τις μέλισσες. Είναι γνωστή η λεμαργία του. Ξέρω, θέλετε ιστορία, καλά, καλά, θα σας πω. Σήμερα, λοιπόν, θα σας μιλήσω για μια αρσενική πάπια. Καλημέρα, Νένα. Καλό ψάρεμα. Πάμε να δούμε τι κάνει το κοτόπουλο. Α, καλώ τα φιλαράκια μου! Άκουλεξε! Σε τρομάξαμε, έτσι! Ήρθαμε να δούμε αν τσιμπάνε τα ψάρια. Α, σας πειράζει να έρθω μαζί σας! Όχι, πρέπει να έρθεις μαζί μας για να πιάσεις κανένα ψαράκι και την άλλο στην μαμάκα σου! Α, σας ευχαριστώ! Κοίτα τι σου φέραμε! Αυτό το αγοράσαμε για σένα! Α, καλά, μη ψαρέματος! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ! Χαρά σου το πράγμα! Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Εσείς! Καλημέρα, κύριε Κοντούλα! Καλή σας μέρα! Άκουσα τι λέγατε, να έχετε όμως το νου σας, να προσέχετε! Το ποτάμι είναι βαθύ και το κοτοπουλάκι μου δεν ξέρει κολύμπι! Σύμφωνοι! Μην ανησυχείς, μανούλα μου, οι φίλοι μου ξέρουν καλό κολύμπι! Μα εγώ φαντήσουμε εμείς! Να σε έσυχη, κύριε Κοντούλα! Σε βεβαιώνω ότι δεν πρέπει να ανησυχείς για τίποτα! Σας έχω εμπιστοσύνη, μα να προσέχετε και μην αργήσετε. Σύμφωνη, μανούλα. Ωραία, αυτό είναι που λέμε ζωή και κότα. Αχ, η κατάλληλη μέρα για ψάρεμα. Μα πού είναι το ποτάμι? Πίσω από αυτά τα λόφα. Α, και κάτω είναι. Εμπρός, βιαστείτε. Αγαπητό μου, να φτάσω, έλατε. Θα πιάσουμε ψάρια ένα σωρό. Θα περάσω τώρα από τη γεφυρούλα. Θα τα καταφέρεις μόνος σου. Δεν ξέρω. Να προσέγγεις, περπάτε αργά και πρέπει να επιχάσεις τις ισορροπίες, είπα. Έφτασες εδώ. Έλα, το νερό είναι θαυμάσιο. Καλά, σώστριψε. Αφού το ξέρεις ότι δεν κολυμπάει. Αντί να το ενθαρρύνεις να κάνει επικίνδυνα πράγματα, καλό θα ήταν να το βοηθάς. Έλα, πήρα στην πλάτη μου. Έγινε. Οχ, το καλάμι μου. Αχ, έπεσε. Τι έκανε, λέει. Έχασα το καλάμι του ψαρέματος. Κύριε Πάπιε, βοήθησέ μας, έχασε το καλάμι του. Καλά, έρχομαι.
βρήκες τίποτα? Να το πάρω. Μα γιατί αργεί τόσο? Έψαξα παντού, μα δεν το βρίσκω πουθενά. Μα αποκλείεται να εξαφανίστηκε. Πάω να ρίξω μια ματιά κι εγώ. Εγώ φταίω για όλα. Στεναγοριέσαι, το βρήκα. Ορίστε το καλάμι σου. Καλά, πάρτο. Πάρτο. Αχού, είσαι τόσο καλός. Μα πού στο καλό έψαχνες? Ήταν ακριβώς εκεί. Είχε πιαστεί από ένα κλαδί. Ακόμα και μια τυφλή πάπια δεν το βλέπα. Μπράβο σου, μάλλον μου χρειάζεται γυαλιά. Ελάτε, φιλαράκια, ας μην χάνουμε καιρό. Αχ, τι ωραία! Εδώ έχει πολλά ψάρια. Εσύ θα στάκεσαι πιο πίσω, καλού κακού, ε! Θα βλέπεις τους ειδικούς, μπας και μάθεις τίποτα. Αυτό θα είναι μεγάλο! Κοιτάξτε τι ψαρούκλα έπιασε! Αφού έπιασε τέτοιο ψάρι ο κυρπάπιος, σκέψου τι θα πιάσω εγώ! Το πιάσα, ζήτω! Ψαρούκλα! Όπω ένα ψάρι! Σίγουρα δεν θα ήταν καθόλου εύκολο να το πιάσει. Α, δεν ήταν και πολύ δύσκολο. Αυτό το ψάρι είναι ό,τι πρέπει για την αρρωστή μαμάκα σου. Θα πιάσω όσα πιο πολλά μπορώ. Α, σε ευχαριστώ. Ώρα να τραβήξω τα δίχτυα μου. Το δίχτυ είναι γεμάτο ψάρια. Βάλτε ένα χεράκι, τράβηξε το δίχτυ, μα είναι σήκωτο. Α, θα σε βοηθήσω εγώ, έπιασες τόσα πολλά. Μένω άφωνος. Α, και εσύ το πήρες απάνω σου που έπιασες μόνο ένα, ε. Καλά, δεν λέω, είναι αρκετά μεγάλο, όμως εσύ έπιασες μόνο ένα. Ενώ εγώ ένα τόνο, ένα τόνο. Ορίστε, θα στα δώσω όλα. Α, σας ευχαριστώ, είστε πολύ γενναιόδοροι. Το λιγότερο που μπορείς να κάνεις για να βοηθήσεις ένα φίλο. Δεν συμφωνείς, κύριε Πάπιε? Μα τι λέει? Ω, το είδατε αυτό? Α, θα το πιάσω. Έλα μαζί μας να δεις πόσα πολλά ψάρια θα πιάσουμε. Ενώ φελεί να καθόμαστε εδώ και να βλέπουμε τον κύριο Πάπιο να κυνηγάει μόνο ένα ψάρι, ακολούθησε το μεγάλο. Και πού το βάλατε εσείς οι δυο? Σήμερα είναι η τυχερή μου μέρα. Θα απολαύσω ένα υπέροχο γεύμα. Πρώτα θα φάω εσάς τους δυο και μετά τα ψάρια σας. Νίκονα! Ας αρχίσω καλύτερα με τα ψάρια. Τρελαίνομαι για ολόφρεσκα ψαράκια. Πάμε να κρυφτούμε σε κύριε τη σπηλιά. Και τώρα η σειρά σας. Αχού! Φοβάμαι πως θα μας πιάσει. Εδώ δεν κινδυνεύουμε. Πάμε να βρούμε ένα πιο ασφαλές μέρος. Πάμε. Σταματήστε, φτερωτή μου φίλη. Αχού! Γρήγορα, γρήγορα. Δεν γλιτώνουμε. Περίμενε με. Πού με αφήνεις, μοναχουά μου? Δεν μπορώ. Δεν θέλω να πεθάνω. Τρέξα. Μη με αφήνεις. Φοβάμαι. 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 Ας βουτήξω καλύτερα στο νερό. Βοήθεια, μανούλα μου! Αυτό είναι ψάρι. Βοηθήστε με, κύριε Πάπιε. Όχι. Άρχομαι, στάχω. Βοήθεια, μανούλα! Ας το κάτω! Thank you.
αυτός ο παλάιτος το πήρε το κοτοπουλάκι και τώρα τι θα πω στη μαμακότα. Έφυγε. Άτραξες να σωθείς και άφησες μόνο του το φίλο μας να κινδυνεύει. Ναι, γιατί αλλιώς θα γινόμουν για τον αετό ένα νόστιμο με ζεθάκι. Α, έπρεπε να τον βοηθήσεις να κρυφτεί. Όταν όλα πάνε καλά, τότε λες πως είσαι φίλος του, όταν όμως κινδυνεύει τον παρακάστα. Μα δίκιο έχεις, όμως φοβήθηκα τρομερά για τη ζωή μου. Σκέτος εφιάλτης. Ας έκανες τουλάχιστον μια προσπάθεια. Τι ανοησία να νομίζεις ότι θα σε έσωσε αυτός ο φοβιτσιάρης. Ελπίζω να γύρισαν πια. Είναι κανείς εδώ? Εμπρός. Παράξενο, δεν απαντάει κανείς. Ίσως είναι στο σπίτι του κυρίου Πάπιου. Ανά το δείχτη! Πρέπει να γύρισαν! Εμπρός! Είναι κανείς μέσα! Α, τι έγινε το μικρό μου! Μωρό μου! Κοτοπουλάκι μου! Αχ, τι δηλός που είμαι! Μα, πρέπει να προσπαθήσω να το σώσω! Μα! Ένα φτερό από το κοτοπουλάκι. Μα. 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 Πώς είσαι, κύριε Πάπιε? Πώς πάνε τα κέφια? Εσύ είσαι, κύριε Σκιουράκη. Μα τι συμβαίνει? Τι κάνεις εδώ κάτω? Ο αετός μας έκλεψε ένα κοτοπουλάκι. Πώς? Δηλαδή το πήρε ο αετός στη φωλιά του? Και πρέπει να τον πω στη μαμά του τώρα. Αδύνατο να φτάσει στο λιμέρι του αετού. Η φωλιά του είναι στην άκρη ενός ψηλού και απότομου γκρεμού. Θα το καταφέρω. Πρέπει να προσπαθήσω να σώσω το μικρό μου φίλο. Θα προσπαθήσω. Λέω να πάω να τον βοηθήσω. Αφού το αποφάσισες, λέω να έρθω να σου δείξω το δρόμο και να σε βοηθήσω, αν μπορώ. Μπρος πάμε. Είσαι αληθινός φίλος. Μικρό μου, πού είσαι? Ανησυχώ πολύ. Μα πού να πήγε? Καλύτερα να πάω να μιλήσω στην κυρία Κότα. Θα της πω τι ακριβώς έγινε. Αυτή είναι πολύ πιο γενναία από μένα. Εγώ είμαι τόσο δειλός. Δεν έχω το κουράγιο ούτε να την αντικρίσω. Όταν όλα πάνε καλά, τότε λες πως είσαι φίλος του. Όταν όμως κινδυνεύει, το παρατάς.
Κανείς δεν θα σου έχει πια εμπιστοσύνη. Μα τι έκανα. Πρέπει να πάω να ψάξω να το βρω. Φτάσαμε. Να το. Εκεί είναι ο φίλος σου. Πάμε. Τόση ώρα που πετάω στην περιοχή μου άνοιξε η όρεξη. Έρχεται ο αετός. Μα πού πήγε το γεύμα μου? Κάποιος μου σκάρωσε κάτι. Πεινάω τόσο πολύ που θα λιποθυμίσω. Μάλλον θα το έσκασε. Πρέπει να το βρούμε. Πώς όμως? Ας χωριστούμε. Έτσι θα έχουμε πιθανότητες να το βρούμε. Τι είναι αυτές οι φωνές που ακούω? Ο κύριος Πάπιος είναι άσχημα μπλεγμένος. Μη φοβάσαι, κύριε Πάπιε, θα σε πιάσω πριν πέσει. Ας ήσυχο το φίλο μου. Θα πέσει ο αρπακτικό. Εμένα θες να πιάσεις, το ξέρω εγώ. Μην εκεί που είσαι. Έρχομαι. Έρχομαι. Είσαι ένας δειλός. Πάμε να φύγουμε. Πού είσαι? Εδώ κάτω είμαστε. Τώρα θα τον κανονίσω εγώ τον αετό. Τώρα θα δεις. Ετοιμασουέται. Πιάσε με αν μπορείς. Γύρνα πίσω εσύ. Έλα, μέσα. Το νερό είναι θαύμα. Σε πιάσα. Ο κύριος Πάπιος νίκησε τον αετό. Μα πού είναι τώρα? Κύριε Πάπιε? Κύριε Πάπιε? Κύριε Πάπιε, πού είσαι? Κύριε Πάπιε, ο Στάσου. Χαίρομαι που σε βλέπω. Άσυγεσαι, το χάσαμε τον κύριο Πάπιο. Γεια σου, κύριε Χίνε. Πόσο χαίρομαι που είσαι καλά. Πόσο τρόμαξα. Θα μας συγχωρέσεις ποτέ? Ας σφίσουμε τις φλιαρίες και ας πάμε να τον βρούμε τώρα. Θα τον βρούμε, μην ανησυχείς. Προς τα εκεί. Α, κύριε Πάπιε. Λες να έχει παγιδευτεί κάτω από το νερό? Μα πού να πήγε? Μην κλαις, θα τον βρούμε. Είσαι αληθινός ήρωας. Έβαλες σε κίνδυνο τη ζωή σου για να σώσεις το φίλο σου, ενώ εγώ δηλώς το σκάσα. Κύριε Πάπιε, πώς είσαι? Πόσο χαίρομαι. Αυτό είναι υπέροχο. Μα, πού είναι το γοντοπουλάκι με το σκύρο? Είναι καλά? Εδώ είμαστε, κύριε Πάπιε, καλά είμαστε. Φοβήθηκα ότι δεν θα σας ξανάβλεπα. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Σας παράτησα στις δύσκολες στιγμές. Σκέφτηκα μόνο τον εαυτό μου.
Ήμουν σίγουρος ότι θα αρχόσουν να με βοήθησες. Τώρα κατάλαβα το λάθος μου. Ένας αλήθινος φίλος δεν γυρίζει την πλάτη του στα φιλαράκια του. Πρέπει να μείνει και να κάνει το παν για να τους βοηθήσει. Όπως έκανες κι εσύ. Γύρισες για να μας βοηθήσεις. Πάμε γρήγορα σπίτι, κοτοπουλάκι. Σε περιμένει η μαμά και έχει ανησυχήσει πολύ. Τι όμορφο να βλέπεις φίλους που να έχουν αγάπη μεταξύ τους. Κι είναι τόσο δύσκολο να βρεις αληθινούς φίλους. Με θέλετε για φίλο σας. Μα είσαι κιόλας φίλος μας, Μακ. Σε ευχαριστούμε για τη βοήθεια. Δεν έκανα και τίποτα, γεια. Η Πάπια. Σε ποια κατηγορία του ζωικού βασιλείου ανήκει η Πάπια? Η Πάπια είναι υδρόβιο πτηνό και ανήκει στις ανατίδες. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τις αφρόπαπιες και τις βουτόπαπιες. Πόσα είδη υπάρχουν και πού ζουν? Στις ανατίδες ανήκουν 150 είδη που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο εκτός από τις ερήμους της Αφρικής και της Αραβίας. Πώς ζουν? Οι πάπιες είναι πολύ κοινωνικά πουλιά, κυρίως στην εποχή της αποδημίας τους, όπου ταξιδεύουν σε σμήνη. Ζουν συνήθως κοντά στο νερό και κτίζουν τη φωλιά τους σε συστάδες φυτών, σε φυσικές κοιλότητες ή σε κουφάλες δέντρων. Πώς κινούνται? Αισθάνονται άνετα τόσο στο νερό όσο και στον αέρα. Είναι δεινές κολυμβήτριες και μερικές βουτούν σε μεγάλα βάθη. Στον αέρα καλύπτουν χιλιάδες χιλιόμετρα και συχνά πετούν σε τριγωνικούς σχηματισμούς. Πώς τρέφονται? Η βασική τροφή τους είναι υδρόβια φυτά και μαλάκια. Επίσης τους αρέσουν οι κάμπιες και τα μικρά υδρόβια ζώα. Πώς προστατεύονται? Οι πάπιες κτίζουν τις φωλιές τους σε δυσπρόσιτα σημεία. Οι θηλυκές προστατεύουν τους νεοσούς, προσελκύουν την προσοχή των θηρευτών στον εαυτό τους για να προστατεύσουν τη φωλιά και τα παπάκια. Ποια είναι η σχέση τους με τους ανθρώπους? Δυστυχώς, οι πάπιες είναι προσφυλής στόχος στους κυνηγούς, αλλά προσαρμόζονται εύκολα όταν εκτρέφονται σε κήπους και πάρκα. Μπορούν να ζήσουν στην πόλη? Ναι. Σε μερικές χώρες, οι πάπιες περνούν το χειμώνα στα δημόσια πάρκα. Ζητούν μόνο ένα μέρος να κουρνιάσουν και σχετική ηρεμία. Μάθατε λοιπόν για την πάπια. Η σημερινή ιστορία μας διδάσκει ότι στις δύσκολες ώρες πρέπει να είσαι κοντά στους φίλους σου.